Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, δεν είναι παρά άλλη μια διάσωση μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, εν προκειμένου τραπεζών, από το κράτος και η ολοκλήρωση ενός εγκλήματος αυτού της κλοπής των αποθεματικών του Ταμείου Μηχανικών. Η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως τη δημιουργία του πέμπτου πυλώνα του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Ενός πυλώνα που είχε εξαγγελθεί πριν μερικούς μήνες στη συζήτηση για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως ένα ακόμα μέτρο στήριξης του τραπεζικού τομέα. Με φόντο, και εδώ επαναλαμβάνω τα λόγια του Υπουργού, με φόντο τους οξυμένους ανταγωνισμούς, τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τη διεθνή ρευστότητα. Έχουν ήδη προηγηθεί μια σειρά μέτρα στήριξης, όπως λέγονται, θωράκισης της κερδοφορίας των τραπεζών, όπως λέμε. Πρώτον, η αποεπένδυση, αποχώρηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις 4 συστημικές τράπεζες, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική και Πειραιός. Δηλαδή, αφού κεφαλοποιήθηκαν και εξυγειάνθηκαν, ξανά και ξανά με δεκάδες δισεκατομμύρια που ο ελληνικός λαός πληρώνει μέσα από τα ματωμένα πλεονάσματα, που έχουν επιβληθεί από τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις, συγκεντρώθηκαν σε λίγα χέρια. Η συγκέντρωση του κλάδου, μάθαμε χτες, είναι στο 96% από τα πιο επίσημα χίλια αυτά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Έτσι δημιουργήθηκαν οι 4 πυλώνες, παύλα σημαντικές συστημικές τράπεζες, και παραδόθηκαν πίσω στους ιδιώτες για μια καινούργια αρχή. Αυτά από τη μεριά της κυβέρνησης για τις τράπεζες. Από τη μεριά τους, οι 4 τράπεζες συρρίκνωσαν το δίκτυό τους, έκλεισαν καταστήματα, αφήνοντας ολόκληρες περιοχές ακάλυπτες. Απέλυσαν χιλιάδες υπαλλήλους και τους αντικατέστησαν με κακοσχεδιασμένες, απρόσωπες, ψηφιακές υπηρεσίες, προσθέτοντας κι άλλο στην ταλαιπωρία των πελατών τους. Δεύτερον, σε ευθυγράμμιση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την Οδηγία 2167 της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2021, έχει ψηφιστεί ο νόμος 5072 το Δεκέμβρη που μας πέρασε, γνωστός ως νόμος για τους servicers, που μεταξύ άλλων επιτρέπει και σε μη τραπεζικά ιδρύματα να μπορούν να δίνουν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το σύνολο του ιδιωτικού χρέους σήμερα ανέρχεται σε πάνω από 371 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 224 περίπου ευρώ. Το 1 τρίτο από αυτές τις οφειλές είναι σε εφορία και ταμεία, και τα 2 τρίτα, περί των 210 δισεκατομμυρίων, σε δάνεια που έχουν οι τράπεζες και τα funds. Τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν λίγο παρόμοια, το 333 το 19, με ληξιπρόθεσμα τα 2,33 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα ποσά αυτά, τα 137, από τα 210 λέει, δισεκατομμύρια, τα 137 είναι ενήμερα δάνεια. Από τα ληξιπρόθεσμα, 61 έχουν οι servicers και 12 παραμένουν κόκκινα στις τράπεζες. Και βέβαια, η μείωση που παρατηρείται από το 2019, για την οποία πολλά ακούσαμε αυτές τις μέρες, έγινε με την εγγύηση του δημοσίου μέσα του προγράμματος Ηρακλής. Και μάλιστα η τρίτη φάση του Ηρακλής θα αξιοποιηθεί για τα κόκκινα δάνεια της Παγκρίτιας και της Αττικής, των οποίων τη συγχώνευση συζητάμε σήμερα. Τρίτον, ακούσαμε ότι μέτρο στήριξη των τραπεζών, φυσικά, είναι και ο εξυγχρονισμός, επιτάχυνση και διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, που ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Πώς στηρίζονται λοιπόν οι τράπεζες μέσα από αυτό? Γιατί μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, ενδεικτικά κάποια νούμερα, έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού πάνω από 12.000 ρυθμίσεις οφειλών, ξεπερνώντας τα 4 δις ευρώ σε αξία, με μέση διάρκεια αποπληρωμής 17 χρόνια για τις οφειλές προς το δημόσιο και 18 προς τις τράπεζες και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στην ουσία, δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, χιλιάδες χρεωμένα νοικοκυριά για άλλη μια φορά σύρθηκαν σε συμβιβασμούς και νέες συμφωνίες προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι τράπεζες, και τις συμφωνίες τέτοιες που να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα στο μέλλον. Στα παραπάνω, βέβαια, μπορούμε να προσθέσουμε τον αναβαλλόμενο φόρο, 12 δις μέχρι τώρα, μεγάλο μέρος των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών,
Μπορούμε να προσθέσουμε τις χρεώσεις από τις οποίες εισαυρίζουν οι τράπεζες, αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, και τη μεγάλη διαφορά φυσικά μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Αυτά έχει κάνει η κυβέρνηση για τις τράπεζες και επέρεται γι' αυτό. Την ίδια στιγμή, από την άλλη μεριά, στα λαϊκά νοικοκυριά ο μισθός δεν φτάνει για να βγει ο μήνας. Η ακρίβεια σε είδη πρώτης ανάγκης υποχρεώνει σε περικοπές ακόμα και σε βασικά είδη, ακόμα και είδη διατροφής. Οι τιμές της ενέργειας τρέχουν με σπασμένα φρένα. Βλέπουμε σήμερα το θρίλερ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Και τα σπίτια, πρώτη κατοικία χιλιάδων οικοκυριών, βγαίνουν στο σφυρί από τους σέρβισερς κατά χιλιάδες. Και εσείς άνοιξατε το δρόμο, όλοι εσείς που κυβερνήσατε άνοιξατε το δρόμο, για προκειμένου να ξεκοκκινήσουν και να εξυγιανθούν οι τράπεζες. Αυτό ήταν το κριτήριο, αυτή ήταν η έννοια σας. 10.000, πάνω από 10.000 πληστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί μέσω του e-auction τα στοιχεία για το δεύτερο εξάμηνο του 24. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Πετρούπολη, στην Αϊάδων 37, προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα στο σπίτι μιας οικογένειας με προβλήματα υγείας και να κάνουν έξωση για 6.000 ευρώ. Και λέτε, ένα από τα επιχειρήματα υπέρ της προτινόμενης ρύθμισης είναι ότι μέσω του Ηρακλής 3 θα μειωθεί ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3%. Και το λέτε αυτό και το στηρίζετε ως κάτι θετικό, γιατί είναι καλό για τους οίκους αξιολόγησης. Αυτό λέτε. Κουβέντα για τους δανειολήπτες. Και όταν το ΚΚΕ καταθέτει προτάσεις ελάφρυνσης από άδικους φόρους, διαγραφής χρεών, αναστολής πληστηριασμών, δεν μπαίνουν καν στη συζήτηση, γιατί δεν το επιτρέπουν, όπως λέτε, οι αντοχές της οικονομίας. Οι οποίες όμως αντοχές μια χαρά αντέχουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια με τα οποία στηρίζονται και διασώζονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι θέμα προτεραιότητων. Όχι μόνο βέβαια αυτής της κυβέρνησης. Και δεν θα αναφερθώ σήμερα στο άλλο επιχείρημα που λέει ότι αν το deal δεν προχωρήσει, θα γίνει bank run. Και τι δεν έχουμε ακούσει από εκβιασμούς αυτές τις μέρες. Γνωστός εκβιασμός προς τους φορολογούμενους. Διαλέξτε πώς θα χάσετε, γιατί θα χάσετε. Και συνεχίζετε, και σήμερα το ακούσαμε. Καλύπτεστε πίσω από το θεσμικό πλαίσιο, απειλώντας για αυτά που θα συμβούν, γιατί δεν σας αφήνει το θεσμικό πλαίσιο να κάνετε κάτι διαφορετικό. Ένα θεσμικό πλαίσιο που έχετε συνδιαμορφώσει και έχετε στηρίξει και εφαρμόζετε. Και εδώ έρχομαι τώρα ένα καλό παράδειγμα του ότι πάντα χάνει ο λαός αυτά τα deals. Είναι η ιστορία της Αττικής Τράπεζας. Ένα τρανό παράδειγμα ληστείας συνταξιοδοτικών εισφορών. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βγάλουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα από την ιστορία της Αττικής Τράπεζας. Και αναφέρομαι φυσικά στη ληστεία των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, του Ταμείου Μηχανικών. Μια ληστεία, ένα έγκλημα που ξεκίνησε, προχώρησε και σήμερα ολοκληρώνεται με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία 30 χρόνια και των διοικήσεων του ΤΕΕ και φυσικά του τραπεζικού συστήματος. 1992. Έχουμε τον νόμο Σουφλιά, Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Οι μηχανικοί χωρίζονται σε παλιούς και νέους, το γνωστό κόλπο έχουν αρχίσει τα όργανα για το συνταξιοδοτικό. Οι εισφορές τριπλασιάζονται και οι συντάξεις πέφτουν στο 1 τρίτο. 96. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Πρωθυπουργός Σιμίτης. Το ΤΣΜΕΔΕ μπαίνει μέτοχος στην Αττικής με 34%. Με νόμο τα αποθεματικά κατατίθενται υποχρεωτικά, άτοκα, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το 96, προμνημονίων. 2003. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Πρωθυπουργός Σιμίτης. Η επένδυση εντός εισαγωγικών του ΤΣΜΕΔΕ έχει φτάσει αισίως στα 88 εκατομμύρια ευρώ. Νέα αύξηση των εισφορών. 2007. Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Καραμαλή. Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, άλλα 63 εκατομμύρια ευρώ. Το 2008 έχουμε και την πρώτη συγχώνευση, εκεί που με τα ταμεία επιστημόνων, με το νομικών, υγειονομικών, φαρμακοποιών κτλ. Και στην περίοδο 9 με 13 έχουμε μπει πια στα μνημόνια. Έχουμε διαδοχικές κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΛΑΟΣ, ΔΙΜΑΡΕ, όλοι οι συνδυασμοί. Απεγνωσμένη προσπάθεια του συστήματος να κρατηθεί στην κρίση.
διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την άλλη στην Τράπεζα Αττικής, πάνω από 400 εκατομμύρια του ΤΣΜΕΔΕ έχουν επενδυθεί στην Άττικα. Το ποσοστό του ΤΣΜΕΔΕ στην Άττικα μέσα στα μνημόνια ήταν 51%. Το 2013, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, έρχεται το PSI. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ οι απώλειες από θεματικό του ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή από τις εισφορές των μηχανικών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το 2016 ολοκληρώνεται. Το ΤΣΜΕΔΕ, έχουμε τον νόμο Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό και το ΤΣΜΕΔΕ γίνεται ΤΜΕΔΕ. Και τώρα, ό,τι απέμεινε, ρίχνεται στο νέο σχήμα που προτείνεται για να το ξεζουμίσουν οι καινούργιοι επενδυτές με την εγγύηση του δημοσίου και πάλι. Και μάλιστα, η ακρόαση των φορέων χτένσης ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική σε κάτι. Μάθαμε πρώτον ότι άλλο ΤΣΜΕΔΕ, άλλο ΤΜΕΔΕ. Ό,τι έγινε, έγινε. Περασμένα, ξεχασμένα, πάμε για άλλα. Δεύτερον, οι νέοι επενδυτές μπήκαν με υψηλό για τον κλάδο price to book ratio. Γιατί? Γιατί αναμένουν κέρδη. Εγγυημένα κέρδη. Και θα εξηγήσω. Τρίτον, η νέα τράπεζα θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά των κατασκευών, την οποία λιμένονται μια χούφτα τεράστιοι κατασκευαστικοί όμιλοι με εγγυημένη κερδοφορία, γιατί από το ταμείο, από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, και ήδη δημοπρατημένα έργα. Χαρακτηριστικά, ο κ. Μακέδος είπε ότι αναμένεται διπλασιασμός του τζίρου μέχρι το 2026, από το 2000, σε σχέση με το 2023, έτσι, δεν μιλάμε για δεκαετίες. Συν 21,4 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται η κερδοφορία. Ο τζίρο, συγγνώμη. Οι επενδύσεις στις κατασκευές αναμένονται να φτάσουν στο 8,6% από 4,8% το 2022 και ο δανεισμός αναμένεται, η ζήτηση για δανεισμό να αυξηθεί στο 1,3 δις. Και την ίδια στιγμή, επειδή μιλάτε για μικρομεσαίες, δεν θα ασχοληθώ, δεν έχω το χρόνο να το αναπτύξω, αλλά φαίνεται μεγέθη χορηγήσεων σε μικρομεσαίες της τάξης των 11,6 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για διαφορά τάξης μεγέθους, έτσι. Τάξεων μεγέθους. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ποιοι θα ωφεληθούν από τον deal. Οι ιδιώτες επενδυτές με εγγυημένες αποδόσεις και οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι με εγγυημένα κέρδη. Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί, μισθωτοί και αυταπασχολούμενοι παλεύουν για την επιβίωση με άθλιες συνθήκες εργασίας, με βαριά φορολογία από το πρώτο ευρώ, αν είναι αυταπασχολούμενοι, με δουλειά ήλιο με ήλιο στην κυριολεξία και αμοιβή με το κομμάτι, που πληρώνουν απαράδεκτα ψηλές εισφορές και αναρωτιούνται αν θα προλάβουν να βγουν στη σύνταξη και πώς. Και το κράτος. Το κράτος με ποιον είναι? Το κράτος στηρίζει με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και με το Ηρακλής, βάζοντας πλάτη με τα δικά μας χρήματα στη συμφωνία και διαβεβαιώνει τους επενδυτές, εντός εισαγωγικών, ότι δεν θα τους αφήσει να χάσουν. Κύριε Υπουργέ, είπατε κάτι προχτές που μου έκανε εντύπωση. Το 17ο αιώνα, ο βασιλιάς Ήλιος, ο Λουί XIV, όπως είναι γνωστός, ο 14ος, διακήρυται «Το κράτος είμαι εγώ». Εσείς προχθές μας είπατε ότι το κράτος είμαστε όλοι μας. Είναι, έχει διανύσει. Απόσταση μεγάλη ο ορισμός. Παραπλανώντας ότι όταν το κράτος συμμετέχει ως επενδυτής σε επιχειρηματικά σχέδια, τζογάροντας τους φόρους από την εργασία των πολλών, μπορεί και να κερδίσει. Μια εικόνα όμως που συγκρούεται με την πραγματικότητα, καθώς υπάρχει πικρή πείρα για τους εργαζόμενους από εξηγιάνσεις και επενδύσεις με κρατικό χρήμα. Βλέπετε, οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, το συμφωνήσαμε αυτό, κερδοσκοπικά είναι και είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Από τη μεριά των πολλών βεβαίως, των λαϊκών νοικοκυριών. Γιατί όταν οι τράπεζες χορηγούν δάνεια, δεν το κάνουν για να καλύψουν ανάγκες του νοικοκυριού, το κάνουν για να βγάλουν κέρδος. Πατώντας πάνω στην ανάγκη. Στην ανάγκη για στέγη, στην ανάγκη για την επιβίωση μιας μικρής βιοτεχνίας. Και όταν οι τράπεζες βγαίνουν κερδισμένες, χάνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος. Και όταν μια κυβέρνηση νομοθετεί με κριτήριο την κερδοφορία των τραπεζών, νομοθετεί ενάντια στην ευημερία των πολλών. Και κλείνω με το εξής. Η σύμβαση δεν λέει κουβέντα για τους εργαζόμενους στις δύο τράπεζες. Ούτε στην Επιτροπή ακούσαμε τίποτα. Τόσοι φορείς ήρθαν εκπρόσωποι των τραπεζών εχθές. Κουβέντα. Θα διατηρηθούν, δεσμευτείτε σήμερα, θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα έχουμε ή όχι συρρήκνωση του δικτύου. Θα
θα διατηρηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα έχουμε ή όχι πάλι προγράμματα εθελούσιας απολύσης κτλ. Θα το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Συμπερασματικά. Προτείνουμε το εξής. Αντί να διασώζονται τράπεζες που αποτελούν μέρος του προβλήματος. Πρώτον, να επιστραφούν, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, να επιστραφούν τα κλεμμένα αποθεματικά των μηχανικών και να δοθούν γενναίες αυξήσεις στις συντάξεις. Δεύτερον, να απαλλαγούν τα νοικοκυριά από την εξυπηρέτηση του δυσβάστακτου ιδιωτικού χρέους, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τράπεζες, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία και τις εφορίες. Και την εφορία. Γιατί έχουν υπερχρεωθεί χωρίς να φταίνε. Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι που κόπηκε ο 13ος και 14ος μισθός, ούτε οι συνταξιούχοι που τους κόπηκαν οι συντάξεις. Δεν ευθύνονται τα λαϊκά στρώματα για τη φοροεπιδρομή που υφίστανται από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν ευθύνονται για την ακρίβεια και τις τρελές ανατιμήσεις, το κόστος της ενέργειας, της ιδιωτικοποίησης στο τομέα της υγείας και της παιδείας. Στον αντίποδα αυτών των λογικών, η δικιά μας πρόταση, η πρόταση του ΚΚΕ, είναι ότι πρέπει να διαγραφεί ένα σημαντικό κομμάτι του χρέους που έχουν τα λαϊκά νοικοκυριά απέναντι στις τράπεζες για να μπορέσουν να ανασάνουν. Αλλά ο μόνος τρόπος να πάρουν ανάσα τα λαϊκά νοικοκυριά, οι νέες και οι νέοι επιστήμονες, οι αυταπασχολούμενοι και οι μισθωτοί της χώρας μας, είναι σε σύγκρουση με τις πολιτικές που μας έφεραν ως εδώ, σε σύγκρουση με τους μεγάλους ομίλους και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόνη διέξοδος είναι η πάλι για μια άλλη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στον 21ο αιώνα. Φυσικά καταψηφίζουμε.